Νέα προβλήματα στο υποκατασκευή έργο Αγία Βαρβάρα από Μαρμά του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων επιδεινώθηκε η κατάσταση σε ένα από τα τρία σημεία όπου έχουν καταγραφεί κατολιστήσεις και συγκεκριμένα στην περιοχή του Πανασού. Σε ένα από τα τρία σημεία στα οποία είχε παρουσιαστεί αστοχία, σε κατασκευασμένο κομμάτι έργου, αυτή η αστοχία επιδεινώθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων. Ένα πρανές δηλαδή το οποίο ήταν προβληματικό, υπήρξε μια καθίζηση περαιτέρω, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα και στο δρόμο, στο οδόστρωμα, το οποίο υπάρχει από την κάτω μεριά. Και όλα αυτά συμβαίνουν τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου και με τις καιρικές συνθήκες να μην βοηθούν, όπως παραδέχεται ο Φώτης Καζάσης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την παράδοση σε χρήση της βασικής οδικής αρτηρίας στους οδηγούς πριν τις 31 Μαρτίου, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου με την επιστροφή 71 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν αφορούν τα τρία σημεία στα οποία υπάρχει πρόβλημα. Έχουν κατευθεί στο δικό μας σύμβουλο, τον τεχνικό σύμβουλο, ένα σύμβουλο οποίο, ειδικό γεωτεχνικό, ο οποίος μας έχει έρθει μέσω του Υπουργείου Υποδομών, ο οποίος θα αξιολογήσει τις μελέτες αυτές. Το πλάνο που έχουμε είναι η αποκατάσταση να γίνει παράλληλα με τις εργασίες στη βασική αρτηρία του δρόμου και σε κάθε περίπτωση το έργο να δοθεί συνολικά εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο καιρός δεν βοηθάει καθόλου. Ο Φώτης Καζάσης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν και άλλα προβλήματα στον υποκατασκευή δρόμο, ο οποίος θα βρίσκεται υπό επιτήρηση εξαιτίας των γεωλογικών φαινομένων. Το έργο αυτό θα συνεχίσει να είναι υπό επιτήρηση σε ό,τι αφορά το γεωλογικό κομμάτι, διότι είναι σίγουρο, εμείς εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν και αλλού προβλήματα γεωλογικά. Σας θυμίζω ότι και στο προηγούμενο, στο έτοιμο κομμάτι του δρόμου από τον Απομαρμά προς τους Άγιους 10, παρουσιάστηκε μια μικρή καθίζηση τον προηγούμενο μήνα. Άρα λοιπόν θέλει μια στενή παρακολούθηση. Δυστυχώς το έργο αυτό φτιάχτηκε στηριζόμενο σε λάθος δεδομένα και με λάθος εκτιμήσεις. Στο επίμαχο έργο βρέθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτάχυση εργασιών, λέγοντας μάλιστα ότι το έργο θα παραδοθεί τον Μάρτιο του 2019. Κερδίζουμε το στοίχημα. Είμαστε πια απόλυτα βέβαιοι ότι στα τέλη του Μάρτη ο δρόμος θα μπορεί να κυκλοφορήσει, τα αυτοκίνητα θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο. Και αισιοδοξούμε ότι 31 Μαρτίου του 19 ο δρόμος, ο πολύπαθος αυτός δρόμος του Ηράκλειο Μεσαρά θα είναι σε κυκλοφορία. Άρα λοιπόν η προτεραιότητά μας παραμένει να δοθεί η βασική αρτηρία σε λειτουργία μέχρι 31 Μαρτίου, προκειμένου να μην υπάρξουν τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουν και η επιστροφή πάρα πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα να τρέξουν ό,τι μπορέσουμε να υλοποιήσουμε από τη μεριά της αποκατάστασης, χωρίς να διακινδυνεύεται βέβαια η ασφάλεια των διερχομένων αυτοκινήτων και των οδηγών. Η ανευθυνότητα και η αναποτελεσματικότητα τόσων ετών αποκαλύπτεται για μία ακόμη φορά σε ένα από τα πιο κομβικά έργα του νησιού. Από τη μία, η ανέτεια καθυστέρηση του Υπουργείου Υποδομών. Από την άλλη, η απραξία της περιφέρειας θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εδώ και χρόνια περιμένουν να τους παραδοθεί το έργο. Σήμερα κιόλας η περιφέρεια οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση.